Με θέα το παλιό λιμάνι των Χανίων, παρουσίασε το ψηφοδέλτιο Πράσινη Αλληλεγγύη ο υποψήφιο Ευρωβουλευτή Νίκο Χρυσόγελο. Ο κύριο Χρυσόγελο έκανε αναφορά στι προτάσει του για την αντιμετώπιση των κοινωνικο-οικονομικών προκλήσεων. Οι εκλογέ αυτέ, οι ευρωεκλογέ, είναι πάρα πολύ κρίσιμε για τη χώρα, για την Ευρώπη και για τον πλανήτη. Γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μια κρίση στην οποία. Ε, βιώσαμε πάρα πολύ έντονα για πάνω από 10 χρόνια, αλλά δεν έχουμε βγει πραγματικά από την κρίση. Δεν εννοώ τη δημοσιονομική, εννοώ τα αίτια που οδήγησαν στην κρίση. Ε, πρέπει να σκεφτούμε ποια θα είναι η Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Θέλουμε ένα καλύτερο σπίτι, γιατί πιστεύουμε εμεί οι πράσινοι αλληλεγγύοι ότι αυτό είναι το σπίτι μα. Έχουμε παράπονα, έχουμε, βλέπουμε τι ζημιέ που έχει ή προβλήματα που έχει. Τι θα κάναμε λογικά είναι να βελτιώσουμε αυτό το σπίτι, όχι να το κρεμίσουμε, όχι να το αφήσουμε στα χέρια κάποιων που θέλουν να το καταστρέψουν είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποια είναι η οικονομία σήμερα. Έχουμε μια μεγάλη οικονομία, αλλά το περισσότερο είναι φούσκα. Θέλουμε η οικονομία να δουλεύει για το καλό τη ανθρωπότητα, για το καλό του πλανήτη, για το καλό του περιβάλλοντος και το καλό τη κοινωνία. Να δημιουργεί θέσει εργασία, να είναι υπεύθυνη. Μια τέτοια κοινωνία χρειάζεται κατάλληλε επενδύσει, αλλά χρειάζεται και ένα θεσμικό πλαίσιο. Εμεί, σαν πράσινη αλληλεγγύη, πιστεύουμε ότι το περιβάλλον. Η κοινωνία και η οικονομία πρέπει να συμβαδίσουν. Την ίδια ώρα απίφθηνε κάλεσμα προς τους χανιώτες. Ο λέει Ψηφίζω κάτι στο οποίο δεν θα στεναχωρηθώ, δεν θα μετανιώσω για αυτό που ψήφισα. Αυτό μα το λένε στον δρόμο. Ότι τώρα οι πολίτε στι ευρωεκλογέ έχουν μία λύση για να μην μετανιώσουν μετά. Και λέμε, ελπίζουμε να είμαστε με ισχυρή παρουσία μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μαζί με την ομάδα των πράσινων, που φαίνεται ότι αποκτά πολύ μεγάλη δύναμη σε αυτέ τι ευρωεκλογέ. Χώρε όπω είναι η Γερμανία, είναι κοντά στο 20%. Στην Ολλανδία, στο Βέλγιο φαίνεται ότι είναι η πρώτη δύναμη στη Γαλλία είναι κοντά στο 8 με 10%. Άρα, γιατί να μην έχουμε και από την Ελλάδα μια ισχυρή ελληνική παρουσία από του πράσινου αλληλεγγύη για να αλλάξουμε τα πράγματα. Να κάνουμε καλύτερε πολιτικέ, καλύτερη την Ευρώπη, καλύτερη την κοινωνική πολιτική, πολιτική για το κλίμα, για τι δίκαιες εμπορικέ σχέσει, για μια σοβαρή οικονομία που θα βοηθάει του ανθρώπου. Είναι ορθολογικά πράγματα. Δηλαδή, αν ο πολίτη σκεφτεί αυτέ, ποιε είναι ανάγκε μου σήμερα, τι λύσει θέλω. Αυτέ τι λύσει θέλουμε να εκπροσωπήσουμε εμεί. Δεν μα ενδιαφέρει να τσακωνόμαστε με το Τζίπρα, με το Μητσοτάκι, δεν ξέρω, με το Κινάλ κτλ. Αυτό δεν αφορά κανένα. Αφορά πολύ λίγου ανθρώπου που έχουν πολύ στενά συμφέροντα με του πολιτικού. Εμεί θέλουμε να συζητήσουμε στην κοινωνία να υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση, αλλά να υπάρχει και πολιτική σύνθεση. Αυτά που λέμε κοινωνική οικονομία, πράσινη οικονομία, κυκλική οικονομία, τα έκαναν πράξη και μπορούμε να δείξουμε λύσει που είναι εφαρμόσιμε σήμερα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξωπραγματικό, δεν είναι ένα μακρινό όνειρο. Είναι η αναγκαιότητα που μπορεί να γίνει και πράξη και στην Ελλάδα.